Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαμε διάφορες διαφωνίες στο τελευταίο χρόνο για τον προϋπολογισμό, για το μεσοπρόθεσμο, όπου η αντιπολίτευση μας έλεγε διάφορα πράγματα που φαίνονται τώρα ότι δεν ισχύουν. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια δώσαμε μέρισμα, είχαμε υπεραπόδοση, έχουμε εξηγήσει τους λόγους γιατί είχαμε υπεραπόδοση, διαφωνούμε για τους λόγους, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το ξαναπούμε. Ποτέ δεν είχαμε εμείς στόχο να έχουμε υπεραπόδοση και δίναμε το μέρισμα. Όπως και φέτος θα δώσουμε ένα μέρισμα περίπου 710 εκατομμύρια στα ίδια πρότυπα που ήταν επέρυσι. Η τροπολογία θα κατατεθεί σε μισή ώρα. Σας το εξηγώ τώρα, αν θέλετε σας το ξαναεξηγώ, αλλά για να μην χάνουμε τον καιρό και να μιλώ δύο φορές, να σας το πω τώρα, αν θέλετε το ξαναλέω και μετά, αλλά νομίζω ότι είναι υπερβολή. Απλώς μου είπανε τυπικά ότι πρέπει πρώτα να κατατεθεί και μετά να το πω. Είναι στο ίδιο μήκος κύματος, δεν αλλάζει, οι παράμετροι δεν αλλάζουν καθόλου, οριακές διαφορές, και θα το δείτε, την τροπολογία λέει ότι με υπουργική απόφαση θα υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες. Τώρα όμως, όπως εξήγησα και στο μεσοπρόθεσμο και πάρα πολλές φορές και το έχει εξηγήσει και ο Πρωθυπουργός, αλλάζει ο τρόπος που θα λειτουργούμε. Τώρα που έχουμε βγει από το πρόγραμμα, δεν είναι, έχουμε καμία ανάγκη να στοχεύουμε, να υπάρχει υπερπλεώνασμα επειδή μας αναγκάζει το ΔΝΤ να λέει ότι αυτή η απόδοση κάποιου φορολογικού μέτρου θα είναι χαμηλή η απόδοση, και άρα μπορεί να κάνουμε μέτρα εκ των προτέρων. Προφανώς ο στόχος είναι 3,5. Μέσα σε αυτό το 3,5 αφήνουμε και μια καβάντζα για να μην γίνει κάποιο λάθος. Πάντα υπάρχει, χρειάζεσαι μια ασφάλεια σε αυτά τα πράγματα. Και το άλλο, κάνουμε δύο πράγματα. Το ξοδεύουμε εκ των προτέρων. Και το δεύτερο είναι σε μόνιμα μέτρα. Δηλαδή, όλα αυτά που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα για την κοινωνική ασφάλιση, ό,τι ισχύει για το 19 θα ισχύει και για το 20 και το 21. Και για το επίδομα στέγασης πάλι το ίδιο. Είναι μόνιμα μέτρα που εμείς νομίζουμε θα βοηθήσει την οικονομία. Τώρα σήμερα έχουμε δύο από αυτά τα μέτρα που πάλι επιβεβαιώνει το δικό μας αφήγημα. Ποιο είναι το δικό μας αφήγημα? Όχι μόνο δεν πέφτουνε, δεν θα μειωθούνε οι συντάξεις, αλλά και μέρος των αντιμέτρων θα μπορέσουν να τα έχουμε, όχι σε δύο χρόνια που ήταν η συμφωνία του καλοκαιριού του 2017, αλλά σε τέσσερα χρόνια. Άρα αυτό που συζητάμε σήμερα είναι μέρος από τα μέτρα του 19, που είναι μέρος από τα αντίμετρα που θα δείτε το 19, το 20, το 21 και το 22. Το πρώτο μέτρο, η πρώτη τροπολογία είναι για τη μείωση συντελεστών φορολογίας νομικών προσώπων. Το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη, όπως ξέρετε, οπότε θα πάει στο 28 το 19, στο 27 το 20, το 21, 26 και 22 θα πάει στο 25. Όταν θα φτάσει στο 25 θα είναι λίγο μεγαλύτερο από το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι κάπου 24, κάτι, 2-3 αν θυμάμαι σωστά. Θέλω να πω δύο πράγματα για αυτό το μέτρο. Είναι κάτι που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις. Μην ξεχνάτε όμως ότι στην Ελλάδα υπάρχουν και πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα βοηθηθούν αυτό. Άρα δεν είναι μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις που θα κερδίσουν. Το δεύτερο, νομίζω, παρόλο που υπάρχει μια πίεση διεθνώς και στην εποχή της παγκοσμιοποίησης για χαμηλούς συντελεστές φορολόγησης, το πιο σημαντικό που έχουμε καταλάβει, νομίζω
θα μπορούν να το επιβεβαιώσουν και οι Υπουργοί Οικονομίας Ανάπτυξης, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και προηγούμενοι υπουργοί, είναι ένα σταθερό το σύστημα, να ξέρουν οι επενδυτές πόσο θα είναι με κάποια διάρκεια. Άρα τώρα αυτό προσπαθούμε να ξέρουν οι επενδυτές τους κανόνες του παιχνιδιού. Και το τρίτο, αυτό δεν ξέρω καν τις απόψεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η θέση της ελληνικής κυβέρνησης που υποστηρίζει στην Ευρώπη είναι ότι ο φόρος πάνω στα κέρδη να είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ο ένας συντελεστής. Δηλαδή το ίδιο στην Ελλάδα, στη Γερμανία, στην Ιρλανδία. Για να μην υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα κράτη, ότι εγώ το μειώνω για να πάρω περισσότερες επενδύσεις από εσάς. Αυτό είναι ένα θέμα που ίσως πρέπει να το συζητήσουμε, αν όλοι το υποστηρίζουμε αυτό. Δηλαδή να μην υπάρχει φορολογικός ανταγωνισμός σε αυτό το επίπεδο, γιατί αυτό είναι κάτι που μας πάει σε ένα αγώνα προς τα κάτω και μειώνεται μετά το κοινωνικό κράτος, επειδή δεν υπάρχουν αρκετά φορολογικά έσοδα. Πάω γρήγορα τώρα, συγγνώμη λίγο παραπάνω, για τη μείωση του ένφια, που και αυτό ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Στη ρύθμιση που έχουμε, ο ένφια μειώνεται κατά 30% για περιουσίες φυσικών προσώπων με αντικειμενική αξία που ανέρχεται μέχρι 60.000 ευρώ. Όταν η συνολική αξία της περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ, το ποσό έκπτωσης του 30% μειώνεται κατά 70 λεπτά ανά 1.000 ευρώ με μέγιστη έκπτωση ένφια 100 ευρώ. Για να σας δώσω λίγο τι σημαίνει αυτό, κάποια παραδείγματα. Σε σύνολο 5,9 εκατομμύρια ιδιοκτητών, τα 3,5 εκατομμύρια, δηλαδή 60% των ιδιοκτητών, θα έχει μείωση 30%. Άλλο 1.070.000 των ιδιοκτητών θα έχει μείωση 20%. Άλλο 500.000 θα έχει μείωση 10%. Δηλαδή, 5 από τα 5,9 εκατομμύρια, 87% των ιδιοκτητών, θα έχουν μείωση μεγαλύτερη ή ίση του 10%. Βλέπουμε λοιπόν ότι μειώνουμε μέσω σταθμικά το ένφια 10%, αλλά για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των πολιτών η μείωση είναι μεγαλύτερη και σε αυτό το κομμάτι εντάσσεται το σύνολο των λαϊκών στρωμάτων, αλλά και ένα συντριπτικά μεγάλο μέρος της μεσαίας τάξης. Αυτές ήταν οι υποσχέσεις μας στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι τα πράγματα που κάνουμε. Είμαι σίγουρος ότι όλο το σώμα προτιμάει μια πολιτική που έχουμε μόνιμα μέτρα εκ των προτέρων παρά να έχουμε εκ των υστέρων μερίσματα, και γι' αυτό περιμένω να υπάρχει καθολική υποστήριξη. Ευχαριστώ πολύ. Και αμέσως ευχαριστούμε. Η κυρία Γεωργοβασίλη έχει το λόγο.